αδειάζει ολοένα το τραπέζι των πολιτών αλλά και το καλάθι των σούπερ μάρκετ λόγω ακρίβειας, με τους καταναλωτές να βρίσκονται σε απόγνωση. Τα πάντα είναι ακριβά. Δεν μπορεί ο συνταξιούχος να αγοράσει να φάει σαν τον άνθρωπο. Και το ψωμί κόβω και τα τσιπευτικά κόβω, τα πάντα. Με 500 ευρώ που παίρνω. Μπορεί να ζήσεις. Δεν ζεις. Το θέμα είναι ο κόσμος στερείται. Δεν μπορεί να πάρει ένα κομμάτι ψωμί να φάει. Ακρίβεια πολύ. Δεν μπορείς να πάρεις γάλα 8 κομμάτι. Το τυρί εσύ γίνει αυτό, το κρέας. Κοιτάζουμε τα άκρους απαραίτητα. Και όταν πάω σούπερ μάρκετ, τα σημειώνω. Αλλά δεν παλεύεται και όχι μόνο στα τρόφιμα. Σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα εμφανίζει υψηλότερο ρυθμό αύξησης στις τιμές των τροφίμων συγκριτικά με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο πληθωρισμός παραμένει ο υψηλότερος στην Ευρωζώνη για τα τρόφιμα. Αυτή η ακρίβεια δηλαδή, καλά την έχουμε να ονομάσει εμείς σαν ένωση καταναλωτών Δράκουλα, διότι μας ρουφάει καθημερινά και το ελάχιστο αίμα που έχουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε ήρεμοι όταν ρωτάμε 100 καταναλωτές και 93 λένε ότι υπάρχει ακρίβεια, εσκροκέρδεια και απάτη στην αγορά. Είναι η εποχή της πλάνης, της παραπλάνησης και αυτό πρέπει να το δούμε όλοι μαζί σαν κοινωνία και σαν πολιτεία και σαν κυβέρνηση. Στα ζυμαρικά, στα γαλακτοκομικά, στη ζάχαρη, στο αλεύρι, σε όλα. Πού να υπάρχει, πουθενά δεν υπάρχει πίεση. Αρνητικά είμαστε, έχουμε την προθιά. Στα θετικά, τίποτα. Οι επιλογές μας είναι αυτές και δυστυχώς πληρώνονται. Δεν παλεύονται. Κάθε φορά που πάμε, άλλες τιμές. Άλλες τιμές, φτωχοποίηση του λαού θέλουν και θα τον πετύχουν. Δυστυχώς. Εσείς που κάνετε περικοπές? Παντού. Διασκέδαση δεν υπάρχει πλέον, τέλος. Υπάρχει ακρίβεια. Αυτό πρέπει να το συγκρίνεται και με τι μισθούς παίρνουμε και αν αυτοί οι μισθοί φτάνουν να πάρουμε ψωμί, να πάρουμε λάδι και όλα τα άλλα υπόλοιπα. Βλέπετε ένα προϊόν και κάνει σήμερα 3 ευρώ και μετά από 20 μέρες κάνει 3,5-4. Αυτό δεν ελέγχεται. Απαγορευτικό το λάδι. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια να δουλεύουμε όλοι το ελαιόλαδο που είναι δικό μας προϊόν, να μπορεί και ο αγρότης να ζήσει, να πουλήσει το προϊόν του. Εκεί που πήγε το λάδι τώρα, χονδρική 9,80, λιανική δεν το βρίσκει κάτω από 11,5-12, όλα τεχνιέντος γίνουν. Ό,τι ώρα θέλουν τα σταματάνε. Καταναλωτές σχολιάζουν τις αυξήσεις φωτιά σε αρκετά τρόφιμα, γαλακτοκομικά, αυγά, χοιρινό κρέας, ζάχαρη, ελαιόλαδο και όχι μόνο, τα οποία εκτοξεύουν στα ύψη το κόστος ζωής. Είναι δύσκολα τα πράγματα και πρέπει κάποτε να μπει ένα φρένο. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια τουλάχιστον από την κυβέρνηση να μετριαστεί. Έγινε ακριβά όλα. Προσπαθούμε να πάρουμε και στις προσφορές να ψωνίσουμε και ότι είναι το καλύτερο και πιο φτηνό. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, τον Ιανουάριο του 2024 το 75% των καταναλωτών δήλωσε πως έχει ακυρώσει όλες τις δαπάνες διασκέδασης. Το 52% δηλώνει ότι έχει αναβάλει εργασίες συντήρησης και επισκευής, το 55% δηλώνει ότι έχει μειώσει συνολικά τις αγορές σε είδη τροφίμων και είδη παντοπολίου, ενώ το 48% των ερωτηθέντων δήλωσε πως έχει αλλάξει μάρκα επωνυμία προϊόντος. Ενώ ο παραγωγός το δίνει φτηνά, μέσω μεσάζοντας πάει διπλή τιμή, όπως είναι και το λάδι. Εσείς πού κάνετε περικοπές? Στα πάντα. Στα πάντα. Παλιά βγαίναμε έξω, βγαίναμε στις ταβέρνες. Τώρα τα έχω περιορίσει.